Λοιπόν, θα συνδεθούμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβάρα, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή του κόμματος στο νομό Ηλίας, ένα από τα πιο δυναμικά στελέχη του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης και έναν άνθρωπο δικηγόρο στο επάγγελμα, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τα νομικά και βεβαίως νομίζω ότι έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη άποψη. Κύριε Τζαβάρα, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, η συζήτηση η οποία γίνεται το τελευταίο διάστημα αφορά προφανώς αυτό το οποίο, μάλλον την επανεξέταση αυτού με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και αρκετά χρόνια, ήδη πριν από τις εκλογές του 2015, νομίζω ότι σας κουνούσε το δάχτυλο σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως όμως στη Νέα Δημοκρατία, και αναφέρομαι βεβαίως στο λεγόμενο ηθικό πλεονέκτημα. Τα όλα όσα έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας και από τις αποκαλύψεις των εφημερίδων, αλλά και από τα ερωτήματα που θέτει η Νέα Δημοκρατία, και αναφέρομαι βεβαίως στις ευνοϊκές ρυθμίσεις των δανείων της οικογένειας Τσίπρα, των αδερφών Τσίπρα, αλλά βεβαίως και το θέμα του σκανδάλου, έτσι το λέω εγώ, με την πλαστογραφία, με την υπόθεση πλαστογραφίας μέσα ασφαλιστικής ενημερότητας, που σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν κακουργηματική, σε αυτή την περίπτωση όμως δηλαδή στα αδέρφια Τσίπρα έγινε πλημαλιματική και εν τέλει στο ακροατήριο μετατράπηκε σε μια απλή πλαστογραφία πιστοποιητικού. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απαντηθεί και να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση. Εσείς έχετε πάρει αυτές τις απαντήσεις, κύριε Τζαβάρα? Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι πρέπει να γίνει έρευνα από τη δικαιοσύνη, γιατί εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι πρέπει να ερευνηθεί εάν είναι ορθή η άσκηση ποινικής δίωξης για την πληματική περίπτωση της πλαστογραφίας που προβλέπει το άρθρο 216 του κώδικα, του ποινικού κώδικα, όπου εκεί ορίζει και προβλέπει ως πλημέλημα την πλαστογραφία εγγράφου. Και αυτό γιατί με τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά που έχει τουλάχιστον γίνει γνωστή η υπόθεση αυτή, έχει μορφή κακουργήματος, δηλαδή είναι πλαστογραφία με την οποία ο δράστης αποσκοπούσε στο να αποκτήσει περιουσιακό όφελος διαβλάβης τρίτου. Και αυτό είναι προφανές, γιατί χωρίς αυτή την φορολογική ενημερότητα δεν μπορούσαν να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό, και από τη στιγμή που έγιναν δεκτοί στο διαγωνισμό το πλαστό έγγραφο, λειτουργήσαν προς βλάβη των συμφερόντων εκείνων οι οποίοι συμμετείχαν νομίμως στον διαγωνισμό. Μισό λεπτό όμως, γιατί θέλω να το καταλάβει ο κόσμος αυτό, κύριε Τζαβάρα. Εδώ μιλάμε λοιπόν για μια τεχνική εταιρεία. Ας ξεχάσουμε λίγο ότι μιλάμε για τα αδέρφια του Πρωθυπουργού. Δεν έχει σημασία, μιλάμε για μια περίπτωση. Μιλάμε για μια περίπτωση. Μιλάω για μια περίπτωση. Ακριβώς. Μιλάμε για μια περίπτωση. Μια τεχνική εταιρεία, είτε είναι του Πρωθυπουργού, είτε είναι του οποιοδήποτε άλλου πολιτιακού ή μη παράγοντα, η δικαιοσύνη δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια περίπτωση. Εάν διαπιστωθεί, και προσέξτε, εάν διαπιστωθεί ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι συγγενείς του Πρωθυπουργού έχουν γίνει διακρίσεις και έχει τουλάχιστον και η εισαγγελική αρχή αλλά και το δικαστήριο έχει επιφυλάξει προνομιακή μεταχείριση εντάσσεται ιδιωτικές διατάξεις στην περίπτωση όπου δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις να ενταχθεί το συγκεκριμένο θέμα, εκεί λοιπόν τίθεται τεράστιο ζήτημα όχι ηθικής αλλά κυρίως είναι σκάνδαλο δικαστικό πλέον. Εδώ λοιπόν θέλω να σταθούμε στο θέμα του δικαστικού σκανδάλου, επειδή γίνονται αναφορές, είδαμε και διάφορα δημοσιεύματα στον κυριακάτικο τύπο, πως ορισμένοι εκ των δικαστικών οι οποίοι ενεπλάκησαν στη συγκεκριμένη υπόθεση, εγώ θα πω τυχαία, βρέθηκαν στο πλευρό αφενός του κυρίου Παρασκευόπουλου και εν συνεχεία του κυρίου Κοντονή. Και θέλω να πω ότι θυμάμαι πρωτοσέλιδα, ακόμα και πρόσφατα, συμπολιτευόμενων εφημερίδων να κάνουν αναφορά σε συγκεκριμένα δικαστικά ονόματα, δικαστών, εισαγγελέων, να τους κατακεραυνώνουν για συγκεκριμένες δικαστικές υποθέσεις που δεν έχουν ελεγχθεί κατά την προσωπική τους άποψη και ούτω καθεξής. Εδώ δεν πρέπει να υπάρξει πειθαρχική έρευνα, κύριε Τζαβάρα, για να δούμε εδώ, πώς... Ακούστε να σας πω, ναι, ότι πρέπει να υπάρξει, και έχω ζητήσει με δημόσια δήλωσή μου από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μετά
από τις διαστάσεις που έχει πάρει το συγκεκριμένο ζήτημα στο δημόσιο διάλογο, υπάρχει υποχρέωση σαφής για παρέμβαση και πρώτον να αναστηθεί ο φάκελος της δικογραφίας, να δούμε εάν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, όπως είπα προηγουμένως, για την πράξη που πράγματι έχει διαπραχθεί, το πρώτο. Και το δεύτερο θέμα που για μένα είναι κορυφαία και είναι, θεωρώ, ίσως και εκείνο που βγάνει μάτια για την νομική κατάρτιση, τη δικιά μου τουλάχιστον, και για πολλών άλλων συναδέλφων. Εδώ υπάρχει νομολογία του Αρείου Πάγου, την οποία είχα την ευκαιρία να την ερευνήσω και να δω ότι η φορολογική ενημερότητα και η ενημερότητα η ασφαλιστική, όταν πλαστογραφούνται, δεν αποτελούν και τεντούν το αδίκημα της πλαστογραφίας πιστοποιητικού, που ο ποινικός κώδικας την τιμωρεί με επιοικέστητη τιμωρία, ποινή, και τούτο γιατί σε αυτή την περίπτωση, επειδή για λόγους που έχουν με την ανάγκη του ανθρώπου να επιβιώνει σε δύσκολες συνθήκες, μπορεί κάποιος να πει και λέει και ο νομοθέτης ότι εσένα σε τιμωρώ υπιότερα. Εδώ λοιπόν, ενώ είχαμε πλαστογραφία ημερότητας ασφαλιστικής που έπρεπε να αποτελέσει τη βάση για να ασκηθεί ποινική δίωξη, όπως είπα, σε βαθμό το πρώτο, αλλά και αφού δεν ασκήθηκε σε βαθμό κακουγήματος, έπρεπε να μην κρίνει το δικαστήριο με βάση την ομολογία του Αριοπάγου ότι αυτή αποτελεί πιστοποιητικό και έτσι να γίνει εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 217 που προβλέπει, όπως είπα, ως υπιότερη μορφή του βασικού εγκλήματος την πλαστογραφία πιστοποιητικού και έτσι να κριθεί ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της υφόρων παραγραφής που προβλέπεται από τον νόμο Παρασκευόπουλου. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο θέμα. Θα πρέπει οπωσδήποτε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ανασύρει τη δικογραφία, να ερευνήσει στα πλαίσια κατεπίβουσας, μάλιστα προκαταρτικής εξέτασης, για να μάθει και η κοινή γνώμη, να μάθουμε και εμείς οι νομικοί τι ισχύει και πώς πρέπει να εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες που δίνει ο Άριος Πάγος με την ομολογία του. Γιατί πλέον μιλάμε για δικαστικό σκάνδαλο. Αυτή είναι η άποψή μου και την υποστηρίζω, είτε πρόκειται για συγκεκριμένου, είτε πρόκειται για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Επαναλαμβάνω, δεν έχω καμία προσήλωση στα προσωπικά χαρακτηριστικά της υποθέσεως. Έχω ακριβώς στόχευση στο αντικειμενικό ζήτημα που θέτει η συγκεκριμένη απόφαση και την κρίνω με επιστημονικά κριτήρια. Και όποιος θέλει, θέλω να ακούσω τον αντίλογο, είτε από δικαστές, είτε από την Ένωση Εισαγγελέων, είτε από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, είτε και από την ίδια την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Εδώ το θέμα πρέπει να λυθεί στα πλαίσια του δημοσίου διαλόγου που έχει ανοίξει. Και αυτά τώρα που ακούω ότι ξέρετε υπάρχει συκοφαντική εκστρατεία, αυτά για μένα είναι, εντάξει, πασαλήματα για να κρύβουμε την αλήθεια και την πραγματικότητα. Μέχρι τώρα, κύριε Τζαβάρα, και ακόμα και πρόσφατα, η διαχωριστική γραμμή που θέτει ο κύριος Τσίπρας από τη στιγμή που το όχι μετατράπηκε σε ναι, από τη στιγμή που αντιμνημόνιο μετατράπηκε σε τρίτο και τέταρτο μνημόνιο, από τη στιγμή που θα επαναφέρουμε τις συντάξεις μετατράπηκε στο θα περικόψουμε τη συντάξη και θα παλέψουμε για να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Έλεγε ο κύριος Πρωθυπουργός και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό το οποίο μας διαχωρίζει με τους προηγούμενους είναι ότι εμείς έχουμε ένα ηθικό πλεονέκτημα, βρε αδερφέ. Ότι εμείς τουλάχιστον παραπλανηθήκαμε, εξαπατηθήκαμε, πιεστήκαμε, εκβιαστήκαμε. Αλλά έχουμε ένα διαφορετικό ηθικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους προηγούμενους. Νομίζω ότι αυτό το ηθικό πλεονέκτημα εμφανίζεται από την πλευρά της αριστεράς, πρόκειται για μια γελιότητα. Είναι μια γελιότητα, μάλιστα, η οποία παραβιάζει αυτονόητες επάνω στους οποίους οικοδομείται η καθημερινή ζωή στην κοινωνία. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι η ηθική δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και επάνω στην ηθική δεν έχει κανένας μεγαλύτερο από ότι έχει ο οποιοσδήποτε πολίτης που κάνει αυτό που του υπαγορεύει η συνείδησή του. Και όσοι σε αυτόν τον κόσμο κάνουν αυτό που η συνείδησή τους υπαγορεύει και τα ηθικά κριτήρια που έχουν επιβληθεί
το ορίζουν από εκεί και πέρα. Δεν συμβαίνει ότι είναι αριστερός, ούτε έχει κανένα πλεονεκτικό, καμιά πλεονεκτική σχέση με αυτές τις αξίες. Πρόκειται για μια γελιότητα την οποία θεωρώ ότι και εμείς την αναπαράγουμε κατά τρόπο που το μόνο που κάνει είναι να γινόμαστε παπαγαλάκια μιας προπαγάνδας η οποία από μόνη της είναι γελία. Μάλιστα, κύριε Τζαβάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σας καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.